Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα πολύ ιδιαίτερο βιντεάκι εδώ πέρα στο Unpopular. Ένα βίντεο που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό, ναι. Η αλήθεια είναι. Όπως θα έχετε δει και από τον τίτλο, το βίντεο αυτό λέγεται Αυτοκριτική. Είναι αυτοκριτική δικιά μας για το κανάλι. Νομίζω πρέπει να υποθούν 5-10 πράγματα. Να ξεχαρίζουμε κάποια... Να ξεδιαλύνει το τοπίο ρε φίλε. Ναι, γιατί... Γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Θα τα ακούσει κανένας και... Δεν υπάρχει. Ο Μέσα τα ακούσει αυτή. Που έχασα τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, όποιοι μας ακολουθούνται στα social media, έχουμε λίγο χαθεί γενικά. Το προσκηνό έχει να βγει βίντεο νομίζω περίπου 2-3 εβδομάδες. Δεν είναι πολύ καιρό, απλά έχουν γίνει πάρα πολλά. Είναι πολύ καιρό για την περίοδο τη συγκεκριμένη. Ναι, θα έπρεπε να είναι πιο συχνά. Δηλαδή να βγαίνουμε πιο συχνά βίντεο, like και αυτά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, γιατί νομίζω ο κόσμος έχει λίγο, λίγο μπερδευτεί. Και ίσως, όχι ίσως, πιστεύω ότι φταίω εγώ γι' αυτό. Επειδή η Unpopular, για όσους μας ακολουθούν από την αρχή, ήταν ένα, και ακόμα είναι, ένα κανάλι το οποίο... Μια παρέα φίλων, παιδιών, μιλάνε, συζητάνε για ταινίες, σειρές και video games. Στην πορεία, τα αρχικά άτομα που ήταν σε αυτό το κανάλι δεν είναι πια, έτσι. Ο καθένας... Δεν έγινε κάτι. Ούτε τσακωμή, ούτε τίποτα. Απλά ο καθένας πήρε το δικό του δρόμο, δεν ταιριάζαμε και το κανάλι πήρε μια πορεία με τα δύο παιδιά που βλέπετε εδώ πέρα μπροστά σας, πέρυσι. Και ακολούθησαν μια διαφορετική πορεία τέλος πάντων. Κάπου στην πορεία, νομίζω ότι ο κόσμος έχει μπερδευτεί λίγο με το όταν λέμε Unpopular Opinion, τι ακριβώς είναι Unpopular, με τι ακριβώς πραγματεύονται. Γιατί ξεκινήσαμε σειρές ταινίες, μετά πήγαμε gaming, μετά πήγαμε εξ ολοκλήρου gaming, μετά κάναμε live, μετά πήγαμε ιστορίες ISCO, τα βλογκάκια μας τα δυνατά, μετά πήγαμε φανέλες. Unboxings. Τι άλλο κάναμε, τίποτα άλλο. Το βιντεάκι που κάναμε το FIFA. Διαφορετικά είναι. Και νομίζω ότι ο κόσμος έχει λίγο. Αυτό που είπα, φταίω εγώ. Έχει λίγο μπερδευτεί, γιατί δεν ξέρει ακριβώς ποια είναι η ταυτότητά μας. Θα το ξεκαθαρίσουμε τώρα, σήμερα, σε αυτό το βίντεο. Κάνοντας παράλληλα και την αυτοκριτική μας σαν άτομα. Ακούστε να δείτε. Το κανάλι αυτό. Καταρχήν δεν είμαστε επαγγελματίες, YouTubers και όλα αυτά. Δεν είναι η δουλειά μας. Είναι το χόμπι μας. Το χόμπι. Κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Αυτό. Όλα τα άλλα. Δεν μπορούμε κάθε παιχνίδι που βγαίνει, εφόσον δεν το παίρνουμε δωρεάν, έτσι, δεν μας στέλνει κανένας, να το έχουμε πιο νωρίς από όλους ή να καλύψουμε τα γεγονότα. Ναι, πάρα πολύ. Αν ήμασταν άλλα 15 άτομα και είχαμε και site όταν είχαμε μια εποχή και δεν έχουμε πια και γράφανε 5-6 άτομα γράφανε όλη μέρα, ναι, τότε θα μετρούσε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει. Οπότε, και έχουμε και τις δουλειές μας. Ναι, και έχουμε και τις δουλειές μας. Οπότε δεν γίνεται και ειδικά. Δεν γίνεται ρε παιδί μου να είσαι πώς να πω, στο peak της κυκλοφορίας. Εντάξει, άσε τον God of War τώρα, τον κάθε God of War. Έτσι, όταν ή το Elden Ring που είχαμε κάνει πέρσι, το οποίο το βιντεάκι έχει πάει πάρα πολύ καλά το unboxing, παρεπιπτόντως. Είναι λίγο, είμαστε μια παρέα που βγάζει βιντεάκια μάλλον, όταν έχουμε κάτι να πούμε και συνήθως. Όρεξη, ναι. Και συνήθως δεν συμπίπτει με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του παιχνιδιού. Κάτι που είναι λάθος για μένα. Πρακτικά, βιντεάκια στο συγκεκριμένο κανάλι βγαίνουν όποτε μας έρθει, ό,τι μας έρθει. Ναι, αυτό. Αυτό είναι. Γιατί ασχολούμαστε με 5 πράγματα. Ούτε η δουλειά μας είναι το YouTube, ούτε. Ναι. Θα βγάλουμε βίντεο πάνω σε αυτά τα 5 πράγματα όταν προκύψει κάτι το οποίο τα αφορά και το οποίο θέλουμε να εκφράσουμε. Μας έρχεται μια ιδέα, τη στέλνω εγώ του Χάρη. Τη στέλνω εμένα από σας παράδειγμα. Ναι. Αυτό θα μαλάκες ψήνεστε γι' αυτό. Ναι, οκ, okay, ναι. Πάμε. Που καμιά φορά μπορεί αυτό το βιντεάκι που να βγάλουμε τώρα π.χ. το FIFA δεν είχε τίποτα, δεν έγινε κάτι εκείνη. Εντάξει, είχε κυκλοφορήσει δύο εβδομάδες και όσοι στα live όσοι βλέπανε επειδή ο Κώστας συνέχεια φοράει. Και την ιδέα εγώ την έδωσα του Χάρη. Τότε οι φανέλες που σχάζει να πεθάνε χαβαλέ. Γιατί ξέρετε, μας έχουν πει ότι το βιντεάκι με τις φανέλες, αν το σκεφτεί, δεν κολλάει λίγο στου ανθρώπου. Δηλαδή, σαν movie series. Ναι, παιδί μου, αλλά... πιο πολύ ήταν αστείο τώρα. Ναι, εμείς όταν κάνεις ένα βιντεάκι στην κατηγορία vlog, έτσι. Εγώ ξέρω τα κανάλια που βλέπω εγώ προσωπικά και ξένα και ελληνικά στο vlog κάνει συνήθως ό,τι να είναι. Γι' αυτό λέγεται και vlog.
Εδώ η άλλη μας είχε πει, τέλος πάντων, για τις ιστορίες της Κόντο 1. Ναι, πες το, πες το. Ότι ο τόπος δεν είναι, λέει, παρατημένος κιόλας, δεν είναι, μια χαρά είναι, λέει. Εσύ, κοπέλα μου, μάλλον πήγαινες βράδυ με το αμάξι εκεί πέρα. Εντάξει, γυναίκα. Ναι, ρε φίλε, να το πω αυτό. Ότι είναι μια χαρά, λέει, εκεί πέρα. Το ψάχτη μέσα. Πού το είδατε, λέει, αυτό, λέει. Ότι... αυτό το είχαν πει, ότι το περσινό βιντεάκι με τους ξεχασμένους τόπους. Με τους ξεχασμένους τόπους, πρώτον. Είναι ντοκιμαντέρ, θυμάμαι εγώ. Πρώτον. Και μας είπε ντοκιμαντέρ. Δεν ήταν να βγει στο YouTube, ήταν δοκιμαστικό για να τραβήξει πλάνο Χάρης τότε και μας φώναξε. Και απλώς έγινε όπως έγινε και το κάναμε σαν... Ναι, και μας άρεσε, ρε παιδί μου, αυτό που είχα τραβήξει εκείνη η μέρα και λέμε, ναι, και λέμε ας το κάνουμε. Ναι. Και έτσι δημιουργήθηκε η ιστορία σας αυτό που έχετε δει. Το οποίο και πάλι, το οποίο όμως και πάλι όμως δεν κολλάει με τη θεματολογία. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι άμα κάποιος μας παρακολουθεί είτε live είτε στα βιντεάκια τα μονταρισμένα, εγώ πιστεύω ότι όλα πάνω κάτω συνδέονται. Δηλαδή τα ιστορία σας συγκεκριμένα. Εντάξει, μας έχουν πει, εγώ θα το πω, μας έχουν πει ότι μοιάζουν πάρα πολύ με τον Apoxholix τα βιντεάκια. Μισό λεπτό. Για να μην πει κάποιος, όχι ότι είναι το ίδιο τεχνικά, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί το πρόβλημα είναι η δουλειά μου. Εντάξει, άμα είναι να φέρω τον Αλέκα να τραβάει βίντεο, να γίνει. Συγκεκριμένα τον έχουν εξοπλισμούς που έχουν σινεμά. Που κάνουν το ένα χιλιάρικα, ναι. Εντάξει. Όχι, εγώ σου μιλάω σαν ύφος, με αυτό έχουν πει. Το να επηρεάζεσαι, όχι να επηρεάζεσαι, το να εμπνέεσαι, πιο σωστά. Από τους κορυφαίους. Ωραία. Σε μια πλατφόρμα όπως είναι το YouTube, όπου υπάρχουν άπειροι χρήστες και άπειροι content creators, πλέον, μετά από τόσα χρόνια, επειδή δεν είμαστε πλέον στο 2000, όπου έβγαζε βίντεο ο Ray William Johnson και καβλάντιζε κάτι βιντεάκια, άλλα, λες και ήταν το TikTok της εποχής, ή δεν είμαστε στην εποχή που ο PewDiePie έβγαζε ένα βίντεο την ημέρα για 7 χρόνια σερί. Ναι. Δεν υπάρχει παρθενογένεση. Ό,τι είναι να γίνει στο συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει ήδη γίνει από κάποιον άλλον. Ναι. Παράλληλα, στη χώρα την οποία βρισκόμαστε, καλώς ή κακώς στο κορυφαίο κανάλι είναι η UH. Αυτή τη στιγμή είναι. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το κορυφαίο κανάλι στη στιγμή. Είναι του πηγαίνει, δεν του πηγαίνει. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει. Είτε αρέσει. Στη δουλειά που κάνει στα συγκεκριμένα βίντεο, φίλε, δεν υπάρχουν. Όχι. Η γνώμη δική μου. Συγκεκριμένα βίντεο, όχι για τα παιχνίδια που παίζουν. Ναι, ναι. Η γνώμη δική μου πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, το ότι αντιγράφουμε σαν unpopular του UH και την έχω εκφράσει και στο Χάρη και στον Κώστα και σε όποιον με έχει ρωτήσει. Είναι το ότι εάν εγώ. Καλή ώρα, έχει και Μουντιάλ αυτές τις μέρες. Εάν εγώ θελήσω να παίξω μπάλα, θα κοιτάξω πώς παίζει ο Μέση και ο Κριστιάνο. Δεν θα πάω να εφευρέσω έναν δικό μου τρόπο να παίζω ποδόσφαιρο. Θα το χάσεις το δικό σου τρόπο στην πορεία. Φίλε, εννοείται. Ξέρεις τι, όπως αλλά έμαθα, θα πάρω ερεθίσματα από το πώς κινείται, από το πώς παίζει, από το πώς κάνει πράγματα ο κορυφαίος του είδους. Ένα π.χ. Ένα πουχού. Προφανώς και έχουμε παρόν. Έχουμε... Όταν έμαθα να φτιάχνω καφέδες, όταν δούλευα στο Κογκούν, στο Γρηγόρη, με τον Γρηγόρη και αυτό, όταν έμαθα να φτιάχνω καφέδες, μου λέει: εγώ θα σου δείξω πώς να δουλέψεις. Το θέμα είναι να φτιάξεις το δικό σου στυλ. Αυτό. Αυτό. Σίγουρα. Αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή, εσύ θα εμπνευστείς από τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνο και αυτά. Όπως είπα, μικροί ποδοσφαιριστές που ήμασταν όλοι. Δεν θα εμπνευστείς ρε φίλε από τους καλύτερους. Έτσι αυτό, είναι. Αυτό δεν μας το έχουν πει μόλις τις ιστορίες. Το έχουν πει γενικά σε όλο το ύφος του καναλιού. Γενικά. Απλά λέμε τις ιστορίες γιατί είναι τα πιο δουλεμένα βίντεο απ' όλα. Και επειδή είναι εγώ θεωρώ ότι είναι ναυαρχίδες του καναλιού. Και τραβηγμένα με ένα απλό κινητό. Ναι. Εντάξει. Και ούτε κάμερες, ούτε μαλακίες. Είναι απλό κινητό, ρε φίλε. Άμα το συγκρίνεις με κάμερα, είναι απλό κινητό. Άμα το συγκρίνεις με κάμερα που έχουν οι άλλοι, τα παιδιά, ίσως από Xbox, πώς τους λένε αυτούς. Ναι. Που κάνει 5.000, ξέρω εγώ πόσο κάνει, ναι. Πέρα, δεν ξέρω τι πέντε, λίγα λες. Τέλος πάντων, εντάξει, μαγιά τους. Βρε, εννοείται. Εμένα, όταν μου το είχαν πει αυτό, εγώ το εξέλαβα ως θετικό γιατί ουσιαστικά κάναμε κάτι το οποίο τους θύμισε αυτούς. Και όταν είμαστε κάποια άτομα που δεν είμαστε καν επαγγελματίες, εγώ δεν έχω ιδέα από φωτογραφία και αυτά. Ό,τι έχω μάθει, τα έχω μάθει από βιντεάκια στο YouTube και από την εξάσκηση, πολλή εξάσκηση. Αυτό, ναι, με κολάκεψε εκείνη την ώρα, αλλά με έκανε και να σκεφτώ ότι. Ξέρεις κάτι, ή ξέρω, τους αντέγραψα λίγο παραπάνω ή πήρα καμιά ιδέα λίγο παραπάνω, παιδιά, όχι. Απλά να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι ακόμη τα τραγούδια που συνήθως θα βρεις και ο Κώστας τα περισσότερα στα βιντεάκια των ιστοριών, είμαστε εμείς. Όχι, ναι, εκφράζουν εμάς. Αυτά ναι, που ναι. Έχουμε ακούσει και έχουμε νιώσει κάποια πράγματα από τα τραγούδια. Και εκεί το. Και εκεί δηλαδή εμείς. Ναι, όταν πήγαμε στο Μητροβιότοπο και μας είπαν ότι ο τόπος δεν είναι παραμελημένος, εμείς παρουσιάσαμε στην κάμερα αυτό που είδαμε εμείς.
Όχι αυτό που μπορεί να ήταν. Εμείς δεν λέμε ψέματα, δεν έχουμε κάτι να κερδίσουμε από αυτό. Εκεί είναι πια να δείτε. Άμα θέλετε, μπορείτε να πάτε παιδιά στην κόμμα να δείτε. Αλλά όχι βράδυ, μια αμάξι. Ναι, τέλος πάντων. Ή μας έχουν πει ότι το ύφος είναι πολύ ίδιο με τον, με τον joystick, ας πούμε, ή με τον Unboxholic ή με τον οποιοδήποτε. Όταν μια παρέα φίλων, σε οποιοδήποτε κανάλι και να δείτε στον κόσμο, πάνω απ' όλα θα έχει ίδιο ύφος. Ναι. Απλά να ξέρετε. Πώς αλλιώς να παρουσιάσεις κάτι όταν είστε μαζεμένοι 2-3 άτομα, μια παρέα παιδιών φίλων, που ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη, πώς αλλιώς να παρουσιάσεις αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον άλλο τρόπο. Εγώ, ο τρόπος που έχω επιλέξει, που νομίζω ότι να παρουσιάζουμε τα πράγματα στο κανάλι αυτό, είναι αυτός. Ο σωστός, γιατί είναι αυτός ο πιο αληθινός. Εμείς δεν προσποιούμαστε. Και πώς θα μας βγει εκείνη αυτό. Την ώρα. Ό,τι είμαστε, ό,τι πώς βλέπετε και ακούτε, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ακόμα και στα live, όποιοι μας έχετε δει, ούτε προσποιούμαστε να το παίζουμε κάποιοι, ούτε να κάνουμε μαλακίες, ούτε να ουρλιάζουμε. Εδώ είμαστε, πίνουμε μπύρες ή πίνουμε το οτιδήποτε και παίζουμε. Αυτό. Και τα βιντεάκια είναι το ίδιο ύφος σε όλα. Εντάξει. Τώρα. Αυτό κάποιους ενοχλεί, κάποιους όχι. Κάποιοι θεωρούν ότι εμείς αντιγράφουμε. Εντάξει, δικαίωμά τους είναι. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Στη μεγάλη, που, σε αυτό που πιστεύω ότι είναι το αχίλλειο πτέρυγμα του καναλιού. Είναι τα live. Yeah. Λοιπόν, τα live. Όταν ξεκίνησε λοιπόν το κανάλι, το πρώτο live που είχαμε κάνει με το Finding the Braxtel ήταν ένα live το οποίο απλά ουσιαστικά ήταν σαν ένα podcast με άτομα από την Go και μιλάγαμε για ταινίες και σειρές. Δεν σχολιάζαμε video games τότε. Μετά από αυτό το live, τρεις μήνες μετά, είχα κάνει ένα live με τον Braxtel τότε για το Little Nightmares 2. Το, ναι, σωστά, όχι. Κάναμε πρώτο το 1 και μετά το 2. Λοιπόν, και μετά το κανάλι τέλος πάντων έληξε, 7 μήνες δεν έβγαινε τίποτα. Και από πέρυσι με τα δύο παιδιά εδώ πέρα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα live κάθε Παρασκευή. Ο λόγος που επιλέξαμε να πάμε στο YouTube για αρχή ήταν επειδή δεν μπορούσαμε να βγάζουμε κάθε βίντεο, κάθε νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Οπότε έπρεπε να βγάζουμε ένα βίντεο έστω και live ώστε να βοηθάμε τον ξεκινητό τον αλγόριθμο. Ναι. Δηλαδή αλλιώς, μην βλέπετε τα μεγάλα κανάλια που έχουν τα μηχανήματα, τις ώρες και βγάζουν 2-3 κανάλια, 2-3 βίντεο τη βδομάδα. Χρησιμοποιούσαμε ουσιαστικά τα live για να κρατήσουμε το κανάλι ενεργό. Ναι. Να βγαίνει κάτι μέσα στη βδομάδα, έστω και αν αυτό ήταν ένα live. Γιατί πολλές φορές δεν είχαμε το χρόνο. Όπως είπαμε και πριν, βγάζουμε βίντεο όταν έχουμε κάτι να πούμε, βγάζουμε βίντεο όταν γίνεται κάτι και θέλουμε να το σχολιάσουμε ή οτιδήποτε. Εάν δεν είχαμε κάτι, ναι, κάναμε ένα live. Αυτό. Αλλά παρουσιάζαμε, αυτό που θέλω να πω ότι κάθε εβδομάδα παρουσιάζαμε κάτι. Ναι. Έστω και αν ήταν live, κάτι έβγαινε. Λοιπόν, και μετά από ένα σημείο, αλλά ξέραμε σε βάθος χρόνου το YouTube, σαν YouTube όταν κάνεις μόνο live δεν σε βοηθάει να ανέβεις. Δεν σε βοηθάει να ανέβεις. Δεν βοηθάει να σε μάθει νέο κόσμος. Λοιπόν, και κάπου εκεί ξεκινήσαν τα προβλήματα τεχνικά. Μία ο ήχος, μία εικόνα. Θυμάμαι πέρυσι. Πού ήταν η Κώστα, 25 Μαρτίου, με το Hellblade που περίμενε κόσμος. Ναι. Hellblade. Ναι. Α, την πρώτη φορά. Ναι, την πρώτη φορά. Ναι, περίμενε, πάλι, ήταν πριν φύγω για Αθήνα. Που περίμενε κόσμος και εμείς τα είχαμε τσεκάρει 2-3 ώρες πριν. Το πρώτο ήταν το καλό το. Ποιο? Το Resident Evil. Ναι. Αυτό ήταν αυτό πολύ παλιό. Αυτό, εντάξει, ή και το άλλο πέρυσι τα Χριστούγεννα που κάναμε, ήθελαμε να τελειώσουμε το Dark Souls 3. Ναι, που πάλι πρόβλημα το Ιντερνετ. Ναι, παραμονή Χριστούγεννα. Όχι, το καλώδιο. Έπαιζε ήχο, έπαιζε εικόνα και ο ήχος ήταν. Ήταν έτσι. Χωρίς λόγο και αιτία. Τέλος πάντων, το λύσαμε αυτό. Ωραία. Ήρθε καλοκαίρι. Εντάξει, καλοκαίρι. Έχουμε τις δουλειές μας. Είναι πολύ δύσκολο να βγαίνει κάτι από εμάς γιατί άμα δουλεύουμε. Βασικά, όλα τα νησιά δουλεύουν καλοκαίρι. Γιατί η ζωή του το καλοκαίρι είναι τελείως διαφορετική από αυτή που είναι το χειμώνα. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσουμε, δηλαδή, ειδικά αν δουλεύουμε 10-12 ώρες τη μέρα. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Έρχεται φέτος το χειμώνα, στο φθινόπωρο. Ξεκινάμε τα δύο live στο YouTube που κάναμε το Stray. Μετά παίξαμε FIFA με το Chatter επειδή βαρεθήκαμε. Και κάναμε μετά το Black Tail. Black Wolf, αυτό λέω πήγα να πω. Άρα, μεγάλη. Λοιπόν. Και αποφασίσαμε εδώ πέρα που ο Κωνσταντίνος το έλεγε από πέρυσι ότι πρέπει να πάμε στο Twitch. Αποφασίσαμε και με τα δύο παιδιά, θα μιλήσω πιο μετά για τα δύο παιδιά, με τον Ανδρέα Λουγκράνια και τον Νίκολο Μπλακατσέλο να πάμε στο Twitch. Πήγαμε στο Twitch, έκανε ο Ανδρέας Λουγκράνια στο live στο Twitch, στο Call of Duty. Μια χαρά, όλα ωραία. Πάμε να κάνουμε εμείς μετά από μια εβδομάδα. Δεν τα είπα σωστά. Το Black of Tail μας την έκανε πάλι. Ποιο? Μια ώρα πριν τελειώσει το παιχνίδι, δεν ναι, ασχόλησε. Ναι, κάτι αυτό, με την κονσόλα μας έγινε. Την κονσόλα. Εντάξει, okay, τρώμε και την ξενέρα. Ναι, τρώμε την ξενέρα.
Πάμε μετά στο Twitch, κάνει ο Ανδρέας ο Κράνιας στο live, μια χαρά, όλα ωραία. Πάμε μετά εμείς μετά μια εβδομάδα, 28 Οκτωβρίου, να κάνουμε το live του God of War. Ήταν λίγο πριν κυκλοφορήσει το Ragnarok. Ναι. Λοιπόν, ενώ είχαμε κάνει τις ρυθμίσεις μέσω OBS, όλα αυτά τα είχαμε δει. Οι ρυθμίσεις για το OBS να πω ότι είχαν ρυθμιστεί αρκετά πριν να ανοίξουμε το live. Δηλαδή είχα έρθει εγώ, είχα φτιάξει το OBS, ήταν όλα στημένα σωστά και έτοιμα για να γίνει το live όπως πρέπει να γίνει. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, ίσως κάποιο update του OBS, ίσως κάποιο update στην πλατφόρμα του Twitch, ακόμα δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο, οι ρυθμίσεις μπήκανε σε μια μορφή default, το οποίο ήταν πάρα πολύ κακό για το stream και για το πώς έβγαινε η εικόνα. Τέλος πάντων, για κάποιους τεχνικούς όρους το stream ήταν πολύ κακό εκείνη την ημέρα, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο λόγος. Βρήκαμε κατά τη διάρκεια το λόγο που το stream έβγαινε, λες και έπαιζες με 2 frames. Αλλά παρόλα αυτά, συνεχίσαμε να έχουμε πρόβλημα γιατί κολούσε. Ναι, δηλαδή η εικόνα που μεταδίδαμε εμείς ήταν επεξελιασμένη, κολούσε το frame, πάγωνε η εικόνα. Εντάξει, όταν όμως επί ένα χρόνο, έτσι, ουσιαστικά, δηλαδή το κανάλι εγώ θεωρώ ότι αναγεννήθηκε πέρυσι, προσπαθείς, έχεις όρεξη. Ναι, αλλά άμα παρουσιάζει το ένα πρόβλημα πίσω από το άλλο κατά καιρούς, κάποια στιγμή, όσο καβλωμένος και να είσαι, να το πω και έτσι για αυτό που κάνεις, ξενερώνεις, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ξέρω εγώ, όση όρεξη ή ο Κώστας που πολλές φορές είχαμε live, ξέρω εγώ, 9 η ώρα και ερχόταν εδώ πέρα το παιδί ψέξει. Ερχόμουν νωρίς. Ναι. Μετά γινόταν αυτό. Δεν του λέγαμε να έρθει μόνος του, ήθελε. Παράλληλα, μπήκαν στο πρόγραμμα κάποια διαφορετικά live, κάποια άλλα βίντεο, κάποιες άλλες καταστάσεις οι οποίες για τον χύψη λόγο. Δεν πραγματοποιήθηκαν κάποια live τα οποία είχαν στα πράγματα, πει ότι θα κάνουμε, ναι. Σαν ομάδα θα πω, δεν όχι, θα πω εγώ ότι ένα κακό που έχω εγώ και ίσως έχω πειράσει και εσάς είναι ότι ενθουσιάζομαι πολύ εύκολα και τάζω πράγματα που καλύτερα είναι να τα κάνω ή να τα κάνουμε παρά να μιλάω και έχω πει πάρα πολλά γενικά κατά καιρούς ότι θα κάνουμε ένα horror night που το θέλω πάρα πολύ να γίνει με VR ή ένα άλλο γενικά που όλο τάζω και λέω και ποτέ δεν γίνονται. Αυτό είναι ένα της αυτοκριτικής που θεωρώ ότι θέλω να το αλλάξω γιατί και σαν άνθρωπος είμαι πολύ ενθουσιώδης γενικά στην προσωπική μου ζωή και όταν κάτι μου αρέσει και το αγαπώ πάνω στον ενθουσιασμό μου λέω και μια κουβέντα παραπάνω όχι επειδή δεν θέλω να το πραγματοποιήσω απλά επειδή έτσι νιώθω εκείνη τη στιγμή, ρε φίλε. Νιώθω ότι θέλω να κάνω αυτό για το κανάλι και πιστεύω ότι θα περάσουμε καλά και αυτοί που θα μας δουν θα περάσουν και αυτοί καλά. Αν δουν 5 μαλάκια να δουλειάζουν. Που εγώ δουλειάζω με το κάνετε, ας πούμε. Κατάλαβες. Αυτό και θέλουμε, εγώ πιστεύω ότι ακόμα θέλουμε να πάμε στο Twitch. Απλά όταν ξεκινάς να κάνεις αυτό που είπες, ένα τεστάκι στο OBS και το ένα πρόβλημα παρουσιάζεται χωρίς λόγο και αιτία και ο κάθε ένας αντί να βοηθάει, δεν κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Απλά δεν όταν λένε πολλά άτομα τα δικά τους και δεν υπάρχει λύση, ναι, αυτό. Είναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό πράγμα σε κουράζει. Και χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανένα παιδί, εγώ και ο Χάρης φαινόμασταν. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ναι, okay. Ότι εμείς εκτιθισόμαστε, θες να πούμε. Ναι, αυτό, ναι, okay. Αυτό σε ξενερώνει. Ναι. Και πάλι ξαναλέω, χωρίς να κατηγορήσω κανέναν. Κανείς δεν φταίει. Ίσως εμείς φταίμε. Απλώς φαινόμασταν, ναι. Εμείς και όσο ναι. Μία, δύο, τρεις ξενερώνεις, ρε που στείλες. Γιατί δηλαδή, ακόμα και να θέλεις να ανέβεις, ακόμα και να θέλεις να ανέβεις. Ωραία. Όταν σε βλέπει ένα άτομο, ένα νέο άτομο και βλέπει το stream κολλάει. Ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή λέει δεκανίστε. Και εγώ να μου θα έλεγα, ρε παιδιά. Ναι, πηγαίνει σπίτι σας. Ναι. Ουσιαστικά αυτό είναι, πιστεύω το μεγάλο ξενέρωμα ήρθε με το... Ούτε λεφτά βγάζουμε, ούτε τίποτα. Ναι. Εγώ δουλεύω, ο Χάρης, ναι. Δουλεύει, ο Κώστας δουλεύει, ακόμα και εγώ ξυπνάω πολύ πρωί, δηλαδή και εμείς πάμε στα live, κοιμάμαι μετά 3-4 ώρες το βράδυ, ναι. Δηλαδή... Ισχύει. Και αυτό το κάνουμε επειδή μου αρέσει το gaming και όλα αυτά, ναι. Την παρέα και να γουστάρουμε. Απλά αυτό... Και όταν τρως τέτοιες ξενέρες, λες ναι. Εντάξει, άντε και... Ναι, ναι. Δηλαδή... Ενώ υπάρχει όρεξη και αυτά, όταν το ένα πρόβλημα προσθέτει πίσω το άλλο και έχουμε προσπαθήσει, έχουμε μιλήσει με άτομα, έχουμε μιλήσει με άλλα μέσα να μας βοηθήσουν, κάτι υπάρχει, με άλλα κανάλια, ανθρώπους. Γιατί έχουμε φίλους σε άλλα κανάλια, κάτι υπάρχει. Ωραία, δεν γίνεται, δηλαδή, τέλος πάντων, δεν θα μείνω εκεί. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Παρένθεση, εγώ αυτό που θα πω μόνο για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι ή να το κλείσεις εσύ μετά. Όχι, πες, στο τεχνικό κομμάτι. Από άποψη stream, ναι. Εγώ αυτό που μπορώ να πω σαν Κωνσταντίνος, επειδή έχω αφιερώσει αρκετές ώρες της ζωής μου χωρί
χωρίς να έχω κάποια προηγούμενη εμπειρία, να βλέπω κάποια βιντεάκια, πολλά βιντεάκια στο YouTube και να μπαίνω σε πολλά forum και σε πολλές ιστοσελίδες και να ψάχνω για πληροφορίες για το πώς πρέπει να στείνεται ένα stream και ποιες είναι οι καλύτερες ρυθμίσεις και το πώς να φτιάξει εκείνο το άλλο, το παράλληλο. Οι ρυθμίσεις στο stream από τεχνικής άποψης μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά ότι είναι αψεγάδιαστες. Το πρόβλημα δεν ήταν τεχνικό μετά από λίγο. Ήταν τεχνικό στην αρχή του stream για το God of War, το οποίο ξεκινήσαμε να κάνουμε, αλλά στην πορεία δεν ήταν τεχνικό το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν και συνεχίζει δυστυχώς να είναι είτε με την πλατφόρμα είτε με τη σύνδεση του ίντερνετ. Ναι. Δεν μπορώ να βρω κάποιο άλλο πρόβλημα, διότι με τις ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις μπορούμε να στριμάρουμε ψευδάδιαστα όπως θα έπρεπε στο YouTube. Ναι. Αλλά όχι στο Twitch. Αυτό ναι, ναι. Δηλαδή στο YouTube που κάνανε τεστ μετά. Ναι. Ήταν μια χαρά. Μια χαρά. Και στο Twitch κολλάει. Οπότε. Και. Εντάξει, εγώ αυτό που έχω να πω ότι πιστεύω ότι ακόμα και τώρα όταν είναι το καλό. Άμα επιστρέψουν τα live, ίσως εγώ θέλω να παραμείνουμε στο Twitch. Το θέμα είναι να βρεθεί λύση, έτσι. Άμα είναι να το κάνουμε πάλι και να χαλιόμαστε εμείς οι ίδιοι που το κάνουμε και που ο κόσμος που μπαίνει, όσο σχολείο, 5-10 άτομα και κολλάει, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό. Εγώ αυτό πιστεύω. Άμα δεν περνάμε καλά ούτε εμείς και δεν περνάμε καλά και ούτε αυτό που βλέπουν, δεν έχει κανένα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό τώρα κάθομαι να χαμογελάω ψεύτικα και να κάνω ψευτικές. Εδώ πέρα δεν βλέπετε τίποτα ψεύτικο. Ό,τι και να παρουσιάζουμε, το θέμα είναι να το κάνεις από αγάπη και από χάβλα. Από κάβλα. Άμα εμείς οι ίδιοι δεν περνάμε καλά και δεν το γουστάρουμε, δεν υπάρχει λόγος τότε να βγαίνει το οτιδήποτε στο κανάλι. Έτσι. Από το κάθε τι, από το κάθε vlog, από το κάθε χαλαρό κτλ. Εγώ αυτό που για να κλείνουμε σε έσχα και να πάμε λίγο στο τι έχουμε σκεφτεί να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι ότι απλά να ξέρετε ότι εγώ το έχω πει πολλές φορές. Δεν ξέρω πώς θα το δείτε αυτό το βίντεο. Όσοι το δείτε. Όσοι το δείτε, δεν ήταν και μεγάλο μάλλον. Ναι, μπορεί να βαρεθείτε κιόλας. Όχι, όχι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ό,τι έχετε δει σε αυτό το κανάλι από πέρσι κυρίως και πιο παλιά, αλλά κυρίως από πέρσι έχει βγει με πολύ αγάπη. Απλά αυτό να το γνωρίζετε και ότι τίποτα δεν έχουμε κάνει εξαναγκαστικά και με πολλές δυσκολίες. Με πάρα πολλές δυσκολίες και πολλές ξενέρες είμαστε ακόμα εδώ. Έτσι. Γιατί η κάβλα, εγώ είμαι έτσι εγώ. Όσο και να είναι έτσι ζωφερή και ισχυρή που λέμε, κάποια στιγμή κάτι άλλο πρέπει να σε τραβήξει. Και αυτό το κάτι άλλο, όταν είναι συνδυασμένο με τεχνικά προβλήματα, σε ξενερώνει. Δυστυχώς, εγώ έτσι είμαι. Εγώ δεν μπορώ να έχω τεχνικά προβλήματα στο κάθε live και να λέω ότι θα επιμένω. Όχι, ρε φίλε, εγώ ξενερώνω. Γιατί έτσι είμαι εγώ. Εγώ μπορεί να είμαι λάθος. Και το δεχτώ αν είμαι λάθος. Εντάξει, αυτό είναι ρε φίλε, όταν συμβαίνει κάθε φορά. Δηλαδή, συνεχόμενες φορές και βλέπεις ότι δεν. Εντάξει, και, δεν ξενερώσεις. Ναι, και προσωπικά, μόνο εγώ το ξέρω αυτό. Έχω επιμείνει σε πάρα πολλά πράγματα στο κανάλι. Γενικά. Και παλεύω μόνος μου και αυτό. Όχι μόνος μου, όχι τα κάνω όλα εγώ. Ενώ εσωτερικά μου. Αυτό εννοώ. Ότι. Επειδή έχω περάσει και πολλά σαν παρέα όταν δημιουργήσει αυτό το κανάλι, είναι πολλά που έχουν γίνει και που δεν ξέρετε. Τέλος πάντων, νομίζω αυτό όσον αφορά το μέλλον. Θέλετε να πείτε τι έχουμε σκεφτεί. Τι έχουμε σκεφτεί για το μέλλον, το που θα πάει από εδώ και πέρα, ναι. Πώς το έχουμε σκεφτεί. Θες να πω εγώ να δώσω την πάσα ή... Δώσε πάσα εσύ. Ωραία, λοιπόν. Είπαμε, από εδώ και πέρα, επειδή συνήθως όσο καιρό βγάζουμε βίντεο. Συγγνώμη. Πράγματα από αυτά που θα πει ο Χάρης να σημειωθεί ότι είχαν συζητηθεί παράλληλα και με τα δύο τα παιδιά τα οποία δυστυχώς αποχωρήσανε. Μπράβο. Καλά ήταν και το πει. Με το κράτο. Μια συζήτηση που έγινε τέλος πάντων. Αποφασίσαμε να πάρει ο καθένας λίγο πολύ τον δρόμο του σε ό,τι έχει να κάνει με YouTube. Απλά δεν τσακωθήκαμε. Απλά αυτό να το ξέρετε. Δεν έχουμε τσακωθεί. Όχι, όχι. Ο Νίκος ο Μπρακατσέλος επίσης έχει φτιάξει ένα δικό του κανάλι το οποίο να πάτε να βρείτε και να κάνετε. Θα το βάλω link. Να κάνετε subscribe στο παιδί. Ναι, ας πούμε ότι συμφωνήσαμε και διαφωνούμε. Ναι, έχουν συζητηθεί πολλά πράγματα. Κάποια από αυτά είναι και αυτά τα οποία θα πει τώρα. Ναι, συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε. Δηλαδή, το κάθε παιδί βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Και ενώ είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι και θα παραμείνουμε, δεν νομίζω ότι τα χνότα μας είναι τα ίδια στο YouTube. Τέλος πάντων, η πόρτα δεν κλείνει ποτέ, ειδικά για αυτά τα δύο άτομα. Έτσι. Απλά για την ώρα ο καθένας έχει πάρει τον δρόμο και στην πορεία στο μέλλον βλέπουμε, αδερφέ. Οπότε δεν ξέρεις. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το μέλλον των Unpopular. Λοιπόν, οι Unpopular Opinion δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι αυτό που έχετε μάθει, όσοι έχετε μάθει. Είναι. Και αυτό που μαθαίνετε ναι, τώρα. Είναι αυτό που βλέπετε και ακούτε. Εμείς εδώ, σαν κανάλι, μας αρέσει να παίζουμε video games. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το Unpopular Opinion σαν όνομα δεν είναι.
κανάλι gaming. Δεν σου βγάζει ότι είναι gaming κανάλι, δεν είναι π.χ. joystick. Ή είναι game πιο πολύ over. Podcast το ναι, είναι πιο πολύ podcast, γνώμες ναι, για τα ναι, πάντα. Ναι. Οπότε λοιπόν σε αυτό το κανάλι, όσοι μας μαθαίνετε τώρα, θα παίζουμε video games και όποτε θέλουμε εμείς και νιώθουμε ότι θέλουμε να το κάνουμε και έχουμε όρεξη να πούμε κάτι, θα μιλάμε για ταινίες και σειρές. Τα podcast τώρα δεν ξέρω αν θα ξαναβγούνε ποτέ αυτά που βγαίνανε μέχρι τώρα. Λοιπόν, αυτό που είχαμε πει είναι ότι όταν με το καλό λύσουμε τα τεχνικά προβλήματα, κάθε Παρασκευή να έχετε ένα live στο YouTube. Και αν όχι κάθε Παρασκευή live, θέλουμε ένα βιντεάκι τη βδομάδα να βγαίνει Κυριακή. Μπορεί και μεσοβδόμαδα να γίνεται live. Εννοώ αυτό θα πάει ανάλογα με τις περιστάσεις. Αυτό θα πάει με τις περιπτάσεις. Κατά βάση Παρασκευή, παρόλα αυτά, ανάλογα με τις περιπτάσεις, οι περιστάσεις μπορεί να υπάρχουν κάποιες εναλλαγές. Αυτές τις μέρες που θέλαμε τη βδομάδα να βγάζουμε υλικό είναι Παρασκευή και Κυριακή. Δηλαδή παλιά δεν ξέραμε ποια μέρα να βγάλουμε, Δευτέρα, Τρίτη. Τώρα θα βγαίνει Παρασκευή live, όποτε ξεκινήσουν τα live και Κυριακή θα βγαίνει βίντεο. Οτιδήποτε βίντεο. Έχουμε γυρίσει ένα, η αλήθεια είναι. Ένα αστείο. Ναι. Κυριακή πρωί, 12 η ώρα μάλλον, θα βγαίνει βίντεο. Και όσοι το δούνε, όποιοι το δουν. Απλά να ξέρετε από εδώ και πέρα, ό,τι υλικό βγαίνει, βλέπετε από εμάς, θα είναι κυρίως κατά κύριο λόγο Παρασκευή ή Κυριακή. Χαίρομαι που το ξεκαθάρισε αυτό, γιατί ο κόσμος μάλλον δεν έχει. Ναι. Και φταίω εγώ γι' αυτό. Δεν του δώσαμε να κατσουσούν. Έπρεπε να το ακούσει και εσύ αυτό, για ναι. Γιατί ξέρει, ρε φίλε, όταν ξέρει και εσύ και εγώ και ο καθένα ότι θα βγει κάτι ή Παρασκευή ή Κυριακή. Ναι, κανονίζει και το πρόγραμμα σου από. Το πρόγραμμα, το μοντάζ, το ένα, το άλλο. Όλα. Είναι αλλιώς. Το παν στη ζωή είναι ο προγραμματισμό. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Εγώ ένα τελευταίο θέλω να πω είναι ότι θα προσπαθήσουμε από εδώ και πέρα να γίνουμε καλύτεροι γενικά. Να δούμε τα λάθη μας, γιατί δεν είμαστε άγιοι. Εντάξει, εγώ έχω κάνει πάρα πολλά λάθη στο YouTube και στο κανάλι γενικά. Ίσως επειδή έχω αναλωθεί πάρα πολύ, ίσως γιατί προσπαθώ να τους ικανοποιήσω όλους, αλλά δεν πειράζει. Απλά εγώ δίνω υπόσχεση ότι θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερος. Αυτό. Για το μέλλον του καναλιού και όλο αυτό τη παρέα και τη κάβλα που έχει δημιουργηθεί. Αυτό. Δεν τρέπεσαι με μαλάκα. Τι να πω. Πόσε συνεργασίε. Μα κάνε το σηκώ σε Αργεντινή. Αυτό. Με κύπελο. Αυτό. Έχετε κάτι καλό το Δεκέμβρη. Αυτό θα πω μόνο. Ωραία. Τέλεια. Κάτι καλό. Ναι. Stay tuned. 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 Αυτό. Είναι με δύο τι το tuned. Ναι. Για πέσει. Είναι χώτικο. Για πέσει. Εγώ. Τι να πω εγώ. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να διορθώσουμε τα λάθη είτε τεχνικά είτε λάθη του προγράμματος μας πάνω στο κανάλι. Ναι. Και επίσης να πω ότι θα έρθουν και κάποιες άλλες μικρές αλλαγές στο κανάλι, τις οποίες θα δείτε στην πορεία. Ναι, ακόμα δεν είναι καθόλου έτοιμες, είναι ακόμα στα λόγια, αλλά θα έρθει η ώρα να γίνουν. Αλλά θέλουμε να γίνουν κάποια στιγμή, ναι, η αλήθεια. Με την κατάλληλη βοήθεια όμως, γιατί νομίζω μόνο μας. Και κάτι άλλο που με έχει κουράσει, δεν δηλαδή, ξέρω σε εσένα σας έχει κουράσει. Αυτό το πράγμα στο gaming που έχει καταντήσει ελληνικό ποδόσφαιρο, ρε μαλάκα. Ναι. Τι σκέφτεσαι ακριβώς. Ωρε μαλάκα, αυτή η κόντρα γενικά, ρε μαλάκα, οι κοινότητες έχουν γίνει μαλάκα λαϊνές. Ναι. Όλες οι κοινότητες. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε κοινότητα. Εμείς είμαστε μέρος μιας κοινότητας. Ναι, αλλά. We are the people. Δεν μπορείς να σχολιάζεις κάτι, βάζεις κάτι, πέφτουν να σε φάνε. Ναι. Έχεις τους εκπροσάκηδες για τους εξωσονάκηδες. Αυτό και είναι το αντίθετο. Αυτή είναι η συζήτηση, ρε φίλε. Τώρα... Όχι, θέλω να σου πω, δηλαδή. Έτσι γίνει ο κόσμος. Έγινε έτσι και γίνανε και όλα αυτά προσωπικά εγώ. Γίνανε όλα αυτά με το κανάλι και έβλεπα κάποια διάφορα σχόλια στο YouTube. Στο Facebook και αυτά και λέω μαλάκα, κοίτα εδώ. Ξέρεις, με ξενέρωνε ρε μαλάκα, δεν θέλω να γυρίσω τίποτα. Απλά το λέω ότι και καλά είναι όλο το κλίμα. Όλο το κλίμα, συμπηρεάζει ρε. Σίγουρα συμπηρεάζει. Ότι είχε που είχε τα δικά του το κανάλι ας πούμε και βλέπεις έβλεπες και το community πώς είναι. Ναι, γενικά, πώς είναι αυτή για ποιο λόγο η ιδέα ρε μαλάκα, ναι, και πέρα να αγαπηθείτε. Δηλαδή, κάνεις κάτι ωραίο να περάσεις ωραία και είσαι στον κάθε βλάκα και την κάθε ηλίθεια να πούμε. Και στο χαλάει ρε μαλάκα. Και μάλλον σε έχουν πει κατά καιρούς, αλλά εντάξει, οκ, δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων. Αυτά. Εμείς θα κάνουμε ακόμα μια την προσπάθειά μας. Θέλουμε να είστε μαζί μας, να μας πείτε κάτω εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο τα σχόλια, τι θέλετε να βελτιώσουμε, τι άλλο να δείτε το κανάλι, κάτι πιο συγκεκριμένο. Μπράβο. Θέλουμε να ακούσουμε το feedback πάρα πολύ. Δώστε καμία ιδέα. Ναι, γιατί χωρίς εσάς δεν είμαστε τίποτα. Στο κανάλι πάντα, Μην παρεξηγηθώ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε. Τσαο.